Στη Γεωργία τώρα η αναταράξηση αλλά και η εμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος συνεχίζονται. Πάμε στο Δημήτρη Διονυσάτο, διότι ο Όρμπαν από τη Γεωργία χαιρέτησε το αποτέλεσμα λέγοντας πως δεν γίνεται μια δεύτερη Ουκρανία. Ε, Εύα, καλό απόγευμα. Ε, σε εκλογικό θρίλερ, σε θρίλερ εξελίσσονται οι εκλογές της Γεωργίας καθώς είναι το νέο πεδίο αντιπαράθεσης της Ρωσίας με τη Δύση. Βλέπουμε εδώ στα πλάνα ε, Γεωργιανού, οι οποίοι ε, είναι οπαδοί του Δυτικού Συνασπισμού, ο οποίο ιτήθηκε με 16 μονάδε διαφορά από το φιλορωσικό-γεωργιανό όνειρο, να ε, κυριολεκτικά λιτζάρουν τον ε, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίο βρέθηκε στην ε, τυφλίδα. Να πούμε ότι ε, ε, η επίσκεψη του Βίκτορ Όρμπαν αποδοκιμάστηκε και από 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών η Γερμανία. Η Γαλλία, οι πρώην σοβιτικές χώρες Λιθουανία-Εστονία, αλλά και η Ιρλανδία, η οποία την... αξίζει να πούμε ότι είναι η χώρα καταγωγής του Τζο Μπάιντεν. Να πούμε όσον αφορά το κομμάτι της γεωργίας, ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία είναι ξεκάθαρα υπέρ του φιλοδυτικού συνασπισμού, έχει καταγγείλει νοθεία και παρέμβαση, τη ε, uh, Μόσχα στην uh, διαδικασία. Δεν έτυχε ότι ο παλί, οι οπαδοί του φιλοδυτικού συνασπισμού, αν δείτε στα πλάνα, κρατούν κυρίω σημαίε τη Ουκρανία και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και λιγότερο τη uh, Γεωργίας. Γεωργία. Uh, Πάντω, αναμένονται εξελίξει στο θέμα. Uh, καταγγέλει την Εκλογική Επιτροπή ότι νόθευσε το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Υπό την πίεση αυτή, η Εκλογική Επιτροπή ζήτησε Δημήτρη, καταμέτρηση στο 14% των λοιπόν, εκλογικών κομμάτων. οδηγήσει αυτή η αμφισβήτηση του αποτελέσματος. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Διονυσάτε.